σχολόγοι πας με ζω, δεν πρέπει να έχει πόη. Όπα θα πρέπει να είναι από γενιά και από μεγάλο ζωή. Και σας ευχόμαστε μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και χαρές για σας και τις οικογένειές σας. Χίλια καλώς σας δείξαμε λοιπόν, ξένοι και οι δικοί μας. Κι αν δεν χωρεί το πλοίο μας, πάνω στην κεφαλή μας. Κατεχωρεί το πλοίο μας, κατεχωρεί το πλοίο μας.
Άλλο δίπλα από αυτό το μετά θα μαγιά αυτό που λέει. Αυτό που λέει είναι αυτό μαγιά. Ναι, δίπλα από αυτό που λέει. Αυτό ήταν να γίνει. Είναι πλάτα, λέει στο πλάτα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ανέκο και ιδιαίτερα τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ιωάννη Παντελινά. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Ομόνια έχει ισχυρούς δεσμούς στην οικογένεια Παντελινιάννη, αφού ο Ιωσήφ Παντελινιάννη διατέλεσε πρόεδρο από το 1926 έως το 1938. Τέλος, ευχαριστούμε τον καπιτάνιο και ολόκληρο το πλήρωμα του κλίνου για τη φιλοξενία. Παρακαλώ τον πρόεδρο της αδελφότητας, κύριο Θεόδωρο Κιόντο, να προσέλθει στο βήμα για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πειραιώς Κεφαλήρου κύριε κύριε Σεραφή. Συγγνώμη λίγο πήρετε το σεβασμιότατο και θέλω να βλέπετε εδώ εσείς με τις κάμερες και με τις φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ. Άγιοι Πατέρες, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Προϋπολιτευτές, κύριοι Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, επίτιμοι πρόεδροι, πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Κριτών Πειραιά η Ομόνια, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου μας. Είμαι ευτυχής που σμίγουμε και πάλι στο πολυτελές πλοίο της ΑΝΕΚ. Ευτυχής που σας βλέπω όλους γύρω μου, κοντά στην Ομόνια, κοντά στην Κρήτη και στα έθιμά μας. Ένας καινούριος χρόνος ανέτειλε και μαζί του φέρνει την ελπίδα. Ελπίδα για το καλύτερο αύριο, που πιστεύω πως θα είναι πράγματι καλύτερο, αφού υπάρχουν ακόμα νέοι που ασχολούνται με την παράδοση. Και εμείς είμαστε δίπλα τους. Θεματοφύλακες του Ισταυρού που παραλάβαμε από τους παππούδες μας και έτοιμοι να τους μάθουμε να νιώθουν περήφανοι που είναι Έλληνες και να του μεταλαμπαδεύσουμε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης. Μείνετε κοντά στους συλλόγους. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Ελάτε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας που μας ενώνουν. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτό το τόπο. Έχουμε ιστορία, λαογραφία, παράδοση, αξίες ιδανικά και αξίζει να το διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού και να τα μάθουμε στα νέα παιδιά. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Ιωάννη και ο Σύμπαρδο Γιάννη για τη φιλοξενία. Το θέλουμε δίπλα μας. Εξάλλου ανέκαθε η οικογένεια Βερνογιάννη ήταν κοντά στην Ομόνια. Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία και ευημερία σε εσάς και στην οικογένειά σας. Και μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Gracias.
δική μας συντροφιά, τη συνόδευσε ο δάσκαλος της Λύρας Θοδωρής Πορφουράκης με τους μαθητές του. Θα είναι μαζί μας σήμερα ο Σημάκης με το λαούτο του και ο Στάφης Τσόκας με το δικό του λαούτο, ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο από την Κρήτη ειδικά για να παρευρεθεί στην κοπή της βασιλότητας του σωματείου και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυριακός Κεφαλίου, κύριε κύριο Σεραφή, ο οποίος μας τιμά πάντα με την παρουσία του, είναι πάντοτε κοντά στο σωματείο, καθώς και οι ιερείς να ευλογήσουν την αγιοβασιλότητά μας. Ευχαριστούμε θερμά και τους ιερείς των Εκκλησιών, ανάμεσα τους στρατηγικών των Κεφαλίων, πατέρας Χρήστος Γιαννουζάκης. Και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Έτι υπέρ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και απάντων των μελών της αδελφότητος Κρητών Πειραιάς Ομόνια, των απεκδεχομένων των παρασουρέδα και πλούσιων έλεων. Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν τη δία εξουσία θέμενους, και τη ζωή ημών ισχυρά σου διακρατούν. Επάκουσον ημών δεωμένων σε και εσύ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δεσπενδύες παραχράντου και παραμόμου και Παναγίες αυτού μικρός, θεία δυνάμε τιμή και ζώπη σταυρού. Προστασίες τιμή είναι πουρανίων, θεία όλα είναι νερών δυνάμεν ασωμάτων, οικεσίες τιμή εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννη. Το λέγεν εν δόξου και πανευμόν Αποστόλων, των ελληνίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, και ο Αναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτε φόρου πολιούχου, της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, και ο Αναγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, του Αναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Νικίας του Αυματουργού, και πάντων των Αγίων και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, που την Ιερά Μνήμη επιτελούμε. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αίσιον ευτυχές παραγωγικών το νέο έτος 2024. Χρόνια πολλά και πολύ. Διότι έρχομαι εδώ κάθε φορά, αλλά επειδή Θόδωρε, για να διδαχθώ, όχι να διδάξω, για να πάρω μήνυμα και θάρρος στην πολιτική μας τη ζωή μας.
για να εμπνευστώ από την σταθερότητά σας, από την πιστότητά σας, από την ομορφιά σας, από την νεφετιά της καρδιάς σας. Μας μεταφέρετε τα ζώπηρα του γένου σε μια εποχή βαθιάς, ηθικής και πνευματικής υπνώσεως, βαθιάς αποθερμίας των νέων Ελλήνων. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας εκφράσω εκ της Εκκλησίας των δίκαιων αυτής ετών, διότι μεταλαμπαδεύεται αυτά τα ζώπηρα στη διάδοση του γένου. Και είναι η μεγαλύτερα σπίδα απέναντι στην καταδολία της ανθρώπινης ελευθερίας και προσωπικότητος που επιχειρείται στον δυτικό κόσμο. Διότι αυτή η επίθεση δεν γίνεται ούτε στο Ισλάμ, ούτε στην Κίνα, ούτε στις Ινδίες, ούτε στην Αφρική, ούτε στη Ρωσία. Γίνεται μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εκεί πρέπει να συνθλιβεί ο άνθρωπος, να γίνει άθυρμα, εξάρτημα και να είναι καταδολιευμένο ίδιο προς εξαφάνιση. Γι' αυτό λοιπόν σας πρέπει πολλά συγχαρητήρια, γιατί αντιστέκεστε με ευπρέπεια, με αγάπη στο νέο άνθρωπο που του δείχνετε τον δρόμο. Ο δείκτες λοιπόν για την ευεργία και τη Ρώμη. Γιατί μόνο αυτά θα σώσουν. Σας εύχομαι καλή χρονιά και πάντα άξιοι και δυνατά. Και πάλι ευγνωμονώ για την αγάπη σας και το έργο σας.